Γιώργος Αρμαδόρος. Μιτσίρου, πάμε σπίτι να εξασκηθούμε στη σύνδεση του Geta Robot. Geta 1. Αρχίσαμε την εκπαίδευση σύνδεσης. Geta 1. Αλλαγή. Βάλε μπρος. Roger. Θα αρχίσουμε την εκπαίδευση των συνεχών συνδέσεων του Geta 2 και 3. Ο Geta 2 και 3 είναι και δύο σε πολύ καλή κατάσταση. Έγινε. Τώρα. Geta 1. Άλλαξε. Τι στο καλό είναι αυτό. Κοίτα αυτή τη σημαία. Είναι πειρατικό σκάφος. Αυτός είναι ο Captain Harlock. Το πειρατικό σκάφος. Είναι ο Captain Harlock. Τι θα κάνουμε. Εννοείς ότι θα τον πολεμήσεις. Α, μη λες βλακίες. Δεν έχεις πιθανότητες επιτυχίας. Εντάξει. Σταματήστε την κυρίως μηχανή. Εδώ διαστημικός μεταφορικός στόλος. Μας επιτίθενται αγνώστου ταυτότητας υφτάμενη δίσκη. Παρακαλώ, λυπηθείτε τη ζωή μου. Όχι. Αυτό είναι ένα δώρο για τα καλά παιδιά στη γη. Είναι ένα ποθητό δώρο για γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κόπηκαν όλες οι επικοινωνίες, κύριε. Λάου, η ανακούφιση. Τώρα δεν χρειάζεται να τον πολεμήσουμε. Διάβολε, μα δεν τους είπα να μην με συνδέουν την ώρα του σαγιού. Πάλι αυτός ο Δόκτωρ Ντάιου. Θα τη στείλω όταν τελειώσω το τσάι μου. Ναι. Αλλά είναι ενάντια στις αρχές του νόμου εργασίας να βάζεις τους άντρες να δουλεύουν κατά τη διάρκεια του τσαγιού. Δεν επιτρέπεται να μπαίνετε εδώ μέσα δίχως άδεια. Λυπάμαι τρομερά, κύριε, αλλά ξέχασα να σας πω ότι έχουν όλοι τους άδεια σήμερα. Καντάσιν Ντάιου, συλλαμβάνεσαι με την κατηγορία της υποδοσίας ενάντια στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της γης. Ο καθηγητής Κουσούκο σκοτώθηκε από άγνωστο δολοφόνο στην προστινή είσοδο. Από την άλλη πλευρά φαίνεται σαν ιστορία με ξένους από το διάστημα. Τι θα λέγατε να χτίζαμε ένα τεράστιο πάρκο γκολφ σε εκείνο το χώρο. Ούτε κι εγώ είμαι υπέρ της ιδέας. Διάολε, δεν είναι ώρα για τέτοια. Τι είναι αυτά, σταμάτα να λες τη γατούλα μου κλέφτρα, εντάξει, με προκαλείς τα αλήθεια. Πού είναι το ποτό μου, εξαφανίστηκε. Είναι παρέστηση. Ο μικρός χώρος αυτού του σκάφους και ο άπειρος χώρος του σύμπαντος. Οι ανθρώπινες αισθήσεις απλά δεν μπορούν να συνηθίσουν τις αστάθμιστες συνθήκες, ξέρετε. Νομίζω ότι η άρπα του φάνηκε σαν ο Καρίνα. Να τον στείλουμε πίσω στη γη για λίγο. Πόσο άκαρδο είναι. Κανείς μας δεν έχει λεφτά να πληρώσει το γύρο ακόμη και αν το θέλαμε. Αλαντίν, σκαρφάλεσαι να τα κόψεις. Ε, Αλαντίν! Προσπάθησε να πιάσεις αυτά που είναι στα ψηλά κλαδιά! Μας βαρέθηκες, ε! Και τι θες να πεις με αυτό, ρε φίλε! Κάτι διαφορετικό! Πολύ εκατέδειξη κουβέντα αυτή για μας! Δηλαδή, δεν θέλεις πια να κάνεις παρέα μαζί μας! Έλα, Αλαντίν! Πρέπει να σου δώσω ένα μάθημα για να μάθεις να μας θυμάσαι! Σου έφτασε αυτό! Αλαντίν! Ξέρεις κάτι! Στα αλήθεια θέλουμε να είμαστε φίλοι σου! Η πριγκίπισσα χάθηκε! Τι θα κάνουμε τώρα. Να τη βρείτε. Πρέπει να τη βρείτε. Μεγάλος μπελάς αυτή η πριγκίπισσα. Πάντα μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Εσύ, μήπως είδες να πέρασε από εδώ η πριγκίπισσα. Δεν την είδες. Ω Θεέ. Γρήγορα. Ας συνεχίσουμε την έρευνα. Πάμε πίσω τώρα. Είμαι σίγουρος ότι ο πατέρας ο Σουλτάνος θα ανησυχεί πολύ. Έλα πριγκίπισσα. Πρέπει να βιαστούμε. Σε παρακαλώ. Πολύ καλά. Ξεκινήστε. Μεγάλη βασιλιά και υπερασπιστή της πίστης, ξύπνα! Ένα μεγάλο θαύμα έγινε! Αρχηγέ των πιστών, πρέπει να ξυπνήσεις! Ξύπνα! Έλα γρήγορα! Κοίτα έξω από το παράθυρο! Κοίτα! Η πριγκίπισσα εξαφανίστηκε! Πρίγκιπα Αλαντίν, σε θέλω Σουλτάνος! Αν θέλετε να παντρευτεί η πριγκίπισσα το γιο σας, πρέπει να φέρετε ένα καλό δώρο αντάξιο στην ομορφιά της. Είναι πραγματικά όμορφο και ακτινοβολή. Χαίρομαι που τα ακούω, αγαπημένο μου Αλαντίν. Αλιμπαμπά! Αλιμπαμπά, που βρήκες αυτό το όμορφο πράγμα που φοράει η Μολτζιάνα? Πες μου τώρα την αλήθεια. Εντάξει, μπορείς να πάρεις τη Μολτζιάνα, αλλά όλοι οι θησαυροί θα ανήκουν σε μένα αποκλειστικά. Άνοιξε, Σουσάμι! Κλείσε, Σουσάμι! Ποιος ήταν ο κώδικας? Ξέχασα. Άνοιξε, καλαμπόκι! Άνοιξε, κριθάρι! Άνοιξε, καναβούρι! Άνοιξε, Σουσάμι! Πω, τι όμορφα παιδιά! Δεν χαίρεσαι που τα βλέπεις όλα τόσο υγιή? Ο Θεέ μου,
ποιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα αυγά της γαλοπούλας, όχι δικό σου. Υπήρξε και στο παρελθόν μια τέτοια περίπτωση. Εγώ λέω να το αγνοήσεις αυτό. Πού είναι τα μαγικά ρούχα? Δεν βλέπω τίποτα. Αυτό το χρώμα, αυτή η λάμψη, άριστα, όμορφα, τα καλύτερα του κόσμου. Είναι θαυμάσιο, πολυτελέστατο. Είμαι συγκινημένος, μεγαλειότατε. Είναι ένα περίγραπτο χρώμα. Τι κάθεσαι και χαζεύεις μέσα σε αυτή την κίνηση? Σίγουρα κρατάει μούτρα. Όχι, βασιλιά Μίδα, δεν χρειάζεται να παραιτηθείς. Λαέ της Φρυγίας, τον βασιλιά Μίδα καταράστηκε ο Απόλλωνας μόνο και μόνο επειδή είπε την αλήθεια. Ο Μίδας, υποφέροντας πολύ, προσπάθησε σήμερα να σας πει την αλήθεια. Η καρδιά του είναι πραγματικά τίμια. Έπιασε ξαφνικό κρύο και αέρας. Ήταν πραγματικά τρομερός άνεμος. Τώρα ο ήλιος λάμπει. Τι παράξενος καιρός.